Με το φακό του Κάλυμνος Νιούς βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί προς το Άργος και βλέπουμε εδώ συνεργεία να σκάβουν και να φτιάχνουν το δρόμο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτός ο δρόμος έπρεπε να φτιαχτεί. Πώς όμως φτιάχνεται και τι ακριβώς συμβαίνει θα μας πει ο έπαρχος της Καλύμνου, ο κύριος Μανώλης Μουσέλης. Καλημέρα κύριε έπαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήδη έχουμε ενημερώσει με δελτίο τύπου ανακοίνωση ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες στο δρόμο του Άργου. Ουσιαστικά από ότι θα γίνουν παρεμβάσεις από την Λιμιώτισσα μέχρι και το αεροδρόμιο. Ο συγκεκριμένος ο δρόμος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι ο μοναδικός δρόμος που βγαίνει έξω από το κεντρικό δίκτυο, τον επαρχιακό άξονα, και ανήκει στο επαρχιακό στην περιφέρεια. Είναι ακόμη μια ιδιαιτερότητα, αν και περνάει μέσα από οικισμό. Παρ' όλα αυτά, ανήκει στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχε όμως και κάποια θέματα τα οποία τα γνωρίζαμε πέρα από την κακή την κατάσταση. Είχε και κάποια θέματα με τις κλίσεις. Ουσιαστικά εμείς κάναμε μία μελέτη επιδιώκωση στο κλίσιμο και βέβαια θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Θα αφαιρεθούν κάποιοι παλιοί στιχωτισμού να μπουν καινούργοι μέχρι και τη στροφή πάνω του Άργους. Ουσιαστικά δεν μπαίνουμε μέσα στο χωριό εμείς. Εμείς θα κάνουμε προς το αεροδρόμιο. Θα τοποθετηθούν νέα στιθέα ασφαλείας. Στην ολοκλήρωση του δρόμου θα είναι ένας όμορφος δρόμος, άνετος δρόμος, ασφαλής δρόμος με καινούριο ασφαλτοτάπητα. Κυρίως ασφαλής, ναι. Από την Λιμιώτισσα, όπως σας είπα, μέχρι και πάνω το αεροδρόμιο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ακόμα φάση του τριετής προγράμματος συντήρησης του επαρχιακού σταθμού. Με την εταιρεία 3K, η οποία έχει αναλάβει το όλο το πρόγραμμα του τρίτος για το νησί της Καλύμνου. Ουσιαστικά στην ολοκλήρωση, όπως είπα, θα πρόκειται για ένα νέο δρόμο, ασφαλή δρόμο, όμορφο δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό. Φωτισμένο, με μπάρες ασφαλείας. Θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει για να επιδιορθωθούν και τα προβλήματα της κλίσης, αλλά επειδή έχουμε και ένα χωριό, αυτός ο δρόμος οδηγεί σε ένα χωριό το οποίο είναι κατοικήσιμο, έχει πάρα πολλά και αναπτύσσεται. Αναπτυσσόμενο χωριό. Δεν είχαμε κανένα λόγο να μην το θέσουμε στον προγραμματισμό μας. Είναι μια μελέτη από το τεχνική υπηρεσία του τμήματός μας, του επαρχείου Καλύμνου και όπως βλέπετε βρισκόμαστε σε εξέλιξη. Μάλιστα. Θέλω να ζητήσω έτσι και συγγνώμη στον κόσμο για την οποία ταλαιπωρία, αλλά δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί δεν να γίνει τίποτα. Τίποτα. Η ροή της κυκλοφορίας θα συνεχίσει να υπάρχει με χαμηλές ταχύτητες. Έχουμε τοποθετήσει και σήματα ασφαλείας όριο ταχύτητας. Προφανώς, όπως βλέπετε, δουλεύουμε μόνο στο ένα άκρο για να αφήσουμε ανοιχτό το άλλο. Κάπως έτσι θα γίνεται για να συνεχιστεί και η ροή να επιχειρήσει το χωριό. Σωστά. Κάτι άλλο, κύριε Έπαρχε, μετά από αυτό θα έχουμε. Μετά από αυτό υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν δουλέψεις και το τμήμα το δικό μας, όπως είπα, το τεχνικό τμήμα, συνεχώς παράγει κάποια πράγματα, κυρίως που έχουν να κάνουν με την επαρχιακό μας δίκτυο και με κάποιες άλλες δουλέψεις, οι οποίες δεν είναι προς το παρόν ανακοινώσεις. Έχετε όμως στο μυαλό σας. Λοιπόν, καλώς, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.